ελάχιστα, τα πολλά τα λέει, τα φορολογικά. Αυτό που καίει πάντως πολύ κόσμο, αν μου επιτρέπεις Δημήτρη, είναι το θέμα των 100 δόσεων αυτή τη στιγμή. Και ο έμφυα. Και ο έμφυα. 100 δόσεις πρώτα. Γιατί σε 100 δόσεις μπορεί, εγώ που είμαι σε 100 δόσεις ξαφνικά, να δω μια άλλη δόση στο τέλος Οκτώβρη. Εκεί έχουμε τις εξής εξελίξεις. Η μία εξέλιξη είναι ότι ενώ η αρχική διατύπωση των 100 δόσεων προέβλεπε ότι από τη ρύθμιση αυτή έβγαινες εάν δεν ακολουθούσες τις δόσεις αυτής της ρύθμισης, τώρα έχει επεκταθεί η διάταξη, τα έχει πει αρκετές φορές εδώ ο κ. Απελιώτης, και θα βγαίνεις από τη ρύθμιση αυτή αν δεν ικανοποιείς και άλλες φορολογικές υποχρεώσεις σου. Είναι ένα πρόβλημα. Είναι πρόβλημα, θα το συζητήσουμε. Αν δεν πληρώσει τον έμφυα, ας πούμε, βγαίνει από τις 100 δόσεις. Ναι, ή άλλες φορολογικές υποχρεώσεις. Και επειδή εμείς κινούμε στο Υπουργείο Οικονομικών μεταξύ ρεαλισμού της συμφωνίας και κοινωνικής ευαισθησίας. Γιατί πρέπει να δεις ποια είναι η κατάσταση. Θα το ξανασυζητήσουμε τους θεσμούς αυτού, γιατί σε κάποιους από τους επόμενους μήνες θα έχουμε τον ίδιο μήνα δόση φόρου εισοδήματος, δόση ένφια, δόση για τις 100 δόσεις, τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις, τέλη κυκλοφορίας. Τα λέμε πρωί-πρωί αυτά και θα αλλάξουν κανάλι βέβαια που μας βλέπουν, αλλά το δεδομένο είναι αυτό. Έχουμε μαζοχισμό αρκετό, μην ανησυχείτε. Άρα ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος είναι να ξανασυζητηθεί αυτό το μέτρο, γιατί είναι πρόβλημα και θα φύγει πολύ κόσμος από τις 100 δόσεις. Να το κάνουμε πιο απλά, πιο λιανά, Υπουργέ. Εάν εγώ έχω αδυναμία και δεν πληρώσω μια δόση του φόρου εισοδήματος, να μην χάνω και τις 100 δόσεις. Να μην χάνει τις 100 δόσεις και να γενικά να μένεις μέσα στη λογική των ρυθμίσεων και των δόσεων. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θα πάμε σε μια αλλαγή σε ορισμένους από αυτούς που μπήκαν σε 100 δόσεις. Εάν δηλαδή ο άλλος έχει ένα τραπεζικό λογαριασμό και έχει 200.000 στην τράπεζα, δεν μπορεί να πει ότι είμαι στις 100 δόσεις και θα πληρώνω τις 100 δόσεις. Να πούνε κριτήρια συγκεκριμένα. Δεν είμαστε αυτή τη στιγμή σε θέση να τα εξαγγείλουμε δημόσια, γιατί είναι κάτι το οποίο το επεξεργαζόμαστε επί Υπουργείου. Αυτό που θέλουμε γενικά να ξέρει ο κόσμος είναι ότι θα ξαναδούμε το θέμα των 100 δόσεων σε όσους έχουν δυνατότητα να αποπληρώσουν σε λιγότερες από 100 δόσεις. Τις περιπτώσεις αυτές. Θα είναι όμως λίγες περιπτώσεις αυτές, δεν θα είναι για πολλές. Για να καταλάβει ο κόσμος, να μην μπερδεύεται. Αυτή τη στιγμή ισχύουν τα παλιά. Αυτή τη στιγμή ισχύουν τα παλιά. Έτσι. Γιατί μας παίρνουν τηλέφωνα, τρελαίνονται. Καθυστέρησα να πληρώσω μια δόση, τα παλιά. Και ο κόσμος πρέπει να εξυπηρετεί τις δόσεις του και να μην βγαίνει. Πώς θα μάθουμε πότε θα ισχύσουν τα καινούργια, θα νομοθετήσετε, θα βγει νόμος, εγκύκλιος, τι θα βγει το επόμενο διάστημα υπουργική απόφαση. Και θα ξεκαθαρίζει αυτά τα πράγματα και θα βάζει τα κριτήρια. Αν αυτός που το παράδειγμά μας που έχει 100.000 στην τράπεζα και χρωστάει 6.000 στην εφορία ή στο ταμείο, δεν ξέρω τι. Η τάση ποια είναι, να τα πάρετε όλα μαζί, να τα πληρώσει όλα μαζί, όχι, που μπορεί. Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε κατασχέσεις και τα λοιπά όταν δεν εξυπηρετεί τα χρέη του. Όχι, δεν είναι αυτή η περίπτωση. Σε αυτόν θα τον καλέσουμε και θα του πούμε, κοίτα να δεις, δεν είναι δυνατόν να έχεις λεφτά στην τράπεζα. 100.000 που λέτε. Yeah. Είναι ακραίο. Ναι, είναι μεγάλο ποσό. Πάρα πολύ. Είναι μεγάλο ποσό. Και χρωστάει 6. Τώρα μην αρχίσουμε και παίζουμε στα ποσά. Ναι, αυτό όμως θα παίξετε αναγκαστικά. Βεβαίως, θα μπει όριο. Yeah. Και θα πούμε ότι δεν είναι δυνατόν να έχεις 100.000 στην τράπεζα και απ' την άλλη ένα χρέος 6.000 που έχεις, θα πάντα ρυθμίζει με 100 δόσεις. Εκεί πρέπει να υπάρχει λογική. Σε 100.000 ναι. Ποιο είναι όμως το όριο που θα βάλετε? Δηλαδή, δώστε μας μια γεύση. Περίμενε, Ευαγγελή. Περίμενε. Συγγνώμη, Ανδρέα. Είμαι συνταξιούχος, είχα πάρει το εφάπαξ, μου έχουν μείνει 15.000 στην τράπεζα και χρωστάω 6. Είμαι μέσα σε αυτό. Θα σας πω. Όχι 100, 15. Θα σας πω. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε ότι θα είναι το όριο οι 5, 10, 15, 20 χιλιάδες, διότι είναι κάτι το οποίο συζητάμε με τους θεσμούς. Εξαρτάται είναι τι κάτι... θα πει και η Τρόικα, σου λέω. Ναι, την πρώτη κυβέρνηση. Μα είναι σαφέστατο, εγώ δεν μασάω τα λόγια μου. Είναι σαφέστατο ότι αυτά έχουμε συμφωνήσει τον Ιούλιο και είναι αποτυπωμένο. Δεν είναι κάτι το συμφωνήσαμε off the record. Συμφωνήσαμε ότι οποιαδήποτε αλλαγή σε θεσμικό πεδίο, πριν καν κατατεθεί στη Βουλή ή ανακοινωθεί, θα είναι αποτέλεσμα διαλόγου με τους θεσμούς. Υπουργέ, όταν θα έχεις μια τρύπα όμως τα Χριστούγεννα εξαιτίας όλων αυτών που απαιτεί η Τρόικα και όχι η κυβέρνηση, το δέχομαι αυτό. Όταν θα έχεις μια τρύπα, ένα δις ακόμα, μετά θα έρθει η Τρόικα ίδια και θα σου πει κάλυψε το τώρα με ισοδύναμο. Ήδη, κύριε Οικονομέα, το έχουμε βάλει το θέμα και το κουβεντιάζουμε με τους θεσμούς και είναι σε αυτό το πράγμα και αυτοί με ευαισθησία ότι καταλαβαίνουν το πρόβλημα. Ήδη έχει τοποθετηθεί σε συνάντηση που έγινε ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα και είναι κάτι το οποίο θα το κουβεντιάσουμε. Δεν προαναγγέλλω κάποια λύση. Λέω ότι είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε και θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Θα έχω κάνει μια ρύθμιση εγώ στο ταμείο. Να δω πώς το σκέφτεστε δηλαδή. Και πληρώνω 2 εκατοστάρικα το μήνα. Και έρχεται ο φόρος εισοδήματος, ένα 500 και δεν μπορώ να το πληρώσω. Δεν το πληρώνω, γιατί δεν έχω, και καθυστερώ 15 μέρες. Γίνεται έλξη πρόθεσμου αμέσως, όπως ξέρετε. Θα χάνω τη ρύθμιση για 15 μέρες ή θα αφήσετε μια ανοχή
κάνα δύο μήνες, ας πούμε, κάνα δύο δόσεις. Από το τάξη ανοχή δεν υπάρχει το σύστημα συγκεκριμένο. Αλλά αυτό σας είπα πριν, θα φροντίσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις περιπτώσεις όπου σε κάποιο μήνα μαζεύονται πάρα πολλές υποχρεώσεις. Θα δούμε το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα και σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε. Επειδή ακούμε πάρα πολλούς τηλεθεατές, θα σας πρότεινα να το παλέψετε με την Τρόικα να υπάρχει μια ανοχή κανένα δύο μηνών πριν καταστήληξη πρόθεσμο και χάσει τη διαρρύθμιση. Άλλωστε, πες ότι δεν μπορεί ένα μήνα, ρε παιδί μου, αρρώστησε. Δεν μπορεί να πληρώσει τον έμφυα. Πρέπει να χάσει όλη τη ρύθμιση και άρα να χάσετε και εσείς λεφτά. Στις ρυθμίσεις που κάναμε το 2015, από τον Ιανουάριο και μετά, έχουν ενταχθεί πάνω από 1 εκατομμύριο αφημοί. Εάν πάμε να κάνουμε μέτρα τα οποία θα πετάξουμε εκατοντάδες χιλιάδες αφημοί απ' έξω, το μόνο που θα κάνουμε θα είναι τα ληξιπρόθεσμα που φτάσαν τα 80 δις να μεγαλώνουν και εμείς απλά να τα παρακολουθούμε. Και για να καταλάβει, ο κόσμος τα νούμερα, κάθε χρόνο το Υπουργείο Οικονομικών αγωνιά να μαζέψει 47 με 50 δισεκατομμύρια από άμεσους και έμεσους φόρους. Τα ληξιπρόθεσμα έχουν φτάσει στα 80 δισεκατομμύρια το Σεπτέμβριο του 2015, όταν το Σεπτέμβριο του 2009 ήταν στα 31. Έχουμε μία εκτείναξη. Δεν είναι δυνατόν να παρακολουθούμε τη συσσόρευση χρεών. Πρέπει να δούμε πώς θα τα εισπράξουμε. Εδώ ένα σημείο που δεν πρέπει να μπει στα κριτήρια κατά την άποψή μου είναι η περιουσία. Και τα τεκμήρια. Δεν μπορεί κάποιος να έχει 150.000 αντικειμενικής αξίας περιουσία και να λέει βγαίνεις από τις δόσεις. Δεν γίνεται. Πάντως υπάρχει η περιουσία αυτό. Δεν εκποιείται πια. Για να σας βοηθήσουμε. Και δεν μπορεί να πουληθεί και δεν δίνει και εισόδημα. Δεν δίνει καθόλου. Πάμε στο τελευταίο, παιδιά. Να κάνω μια τελευταία έτσι. Αυτός που διαβεβαιώνεται τον πολίτη, ο οποίος είναι συνεπής με τις 100 δόσεις. Ασχέτως περιουσιακών στοιχείων κλπ. Ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα στο θέμα των 100 δόσεων. Θα υπάρχουν μόνο αυτά τα κριτήρια, τα περιουσιακά, τα εισοδηματικά. Το 10.000 το χρόνο, Υπουργέ, θα ισχύσει, γιατί αυτό κυκλοφορεί πάρα πολύ. Ότι όποιος έχει πάνω από 10.000 ευρώ το χρόνο και έχει και περιουσία 150.000 αντικειμενική, 150.000 ακίνητη και πάνω, θα λιγοστεύει. Σας μιλάω εντύμως ότι στο γραφείο τουλάχιστον το δικό μου ούτε και συζητήσεις δεν έχουν γίνει. Μάλιστα. Ούτε έχουν έρθει και εισηγήσεις. Μπορεί σε κάποιο άλλο επίπεδο κάποιος το συζητάει, αλλά δεν έχει συζητήσει σε επίπεδο Υπουργού Οικονομικών. Με τον έμφυα τι θα γίνει τώρα, που είναι σε συνδυασμό με τον έμφυα, αντικειμενικές αξίες. Ο έμφυα του 2015 θα είναι ό,τι και ο έμφυα του 2014. Μάλιστα. Δεν θα έχουμε σε κάποιες μόνο πολύ μικρές περιπτώσεις και μικρές κατηγορίες θα έχουμε αλλαγή. Πότε θα ανέβουν τα καθαριστικά? Το πολύ μέχρι τις 15 του μηνός, εκείνο περίπου το διάστημα είναι το όριο που θα ανεβούν τα καθαριστικά. Το έθνος λέει, Υπουργέ, ότι για του χρόνου, γιατί φέτος πλέον περίπου θα είναι τα ίδια, όπως έχετε εσείς διευκρινίσει, λέει σήμερα στο πρώτο του θέμα ότι θα υπάρξουν επιβαρύσεις σε εξοχικά αγροτεμάχια και οικόπεδα φιλέτα και ελαφρύσεις στους μικροϊδιοκτήτες. Χοντρικά αυτό είναι το πνεύμα. Θα σας πω, για το 2016, ναι, αυτό το οποίο δεσμευτήκαμε και έχουμε συμφωνήσει είναι τα εξής πράγματα. Πρώτον, ότι θα έχουμε στόχο για ίσπραξη 2,65 δις. Αυτό δεν αλλάζει. Ένα αυτό. Δεύτερον, ότι θα έχουμε μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016 εξομοίωση των αντικειμενικών με τις εμπορικές αξίες. Δεν θα καταργήσουμε. Μία μικρή στάση εδώ. Δεν υπάρχει μία δικαστική απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας που λέει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να αλλάξουμε τις αντικειμενικές αξίες. Έπρεπε ήδη να τις έχουμε αλλάξει. Έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Χάθηκε η ημερομηνία αυτή για το Υπουργείο Οικονομικών, δυστυχώς. Χάθηκε και αυτή η ημερομηνία. Το πάμε του χρόνου, το Σεπτέμβριο. Όχι, δεν το πάμε του χρόνου. Η συμφωνία που υπογράψαμε τώρα τον Αύγουστο λέει ότι μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016. Μέχρι. Ναι. Ωραία, εσείς πότε θα τα αλλάξετε? Εάμεσα αυτό. Αποφασίσει? Ναι, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να βάλουμε τις υπηρεσίες να δουλεύουν 45 ώρες το 24ωρο. Δουλεύουν ήδη πάνω από 12 ώρες την ημέρα. Δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και πιέζονται πάρα πολύ. Θα γίνει αυτό το πότε επόμενο χρονικό. Πότε βλέπετε ότι είναι εφικτό να αλλάξουν οι αντικειμενικές? Εγώ πιστεύω ότι μέσα στο 2016, νωρίτερα από το Σεπτέμβριο, θα μπορέσει αυτό το πράγμα να γίνει. Και το τρίτο πράγμα που έχουμε δεσμευτεί είναι ότι θα έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016. Με η βάση, δικαστική λοιπόν, απόφαση δεν επισύρει κάποιες επιπτώσεις για το κράτος, αφού δεν τηρήθηκε? Υπάρχουν θέματα νομικά εκεί τα οποία τα αντιμετωπίζουμε. Σε σχέση όμως με τον έμφυα που αφορά τους πολίτες. Έμφυα το 2015, ό,τι και το 2014. Έμφυα το 2016. Να καθίσουν αμέσως μετά. Να καθίσουν μετά από όλο αυτό το κουρνιαχτό που τελειώνει αυτή η φασαρία για τα νομοσχέδια. Κάτω τα κόμματα, οι κοινωνικοί φορείς, οι πάντες, οι λογιστές, οι οικονομολόγοι και να βρούμε τι φόρο θέλουμε για το 2016. Διότι εμείς θέλουμε μια φορολογική πολιτική
που να είναι αποτέλεσμα κοινωνικού διαλόγου και όχι κομματικής πειθαρχίας του κόμματος ή των ΜΑΤ. 2,650 περιμένετε. Το 2,65 είναι ο στόχος που δεσμευτήκαμε. Διότι εμείς πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να πηγαίνει σε ρυθμίσεις φορολογητές οι οποίες θα σου δημιουργούν ελλείμματα στον προϋπολογισμό. Τώρα εσείς θα πάτε για μεγαλύτερη επιβάρηση στο κομμάτι που λέγεται αγροτεμάχιο, χωράφι, αγρότης ή στο αστικό ακίνητο το οποίο εμείς εξετάζουμε, εξετάζουμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Εξετάζουμε πάρα πολλά σενάρια και ορισμένα από αυτά που εξετάζουμε τα συζητάμε και μετά τα βλέπουμε σε εφημερίδες ή σε site και λένε αυτό θα γίνει. Ναι. Άλλο το ότι εξετάζουμε ένα μέτρο, άλλο ότι θα γίνει. Σωστό. Για παράδειγμα, εξετάζουμε την πρόταση που μας έχει έρθει να επιβληθεί φόρος και στην Ελλάδα όπως και έκανε ο Μόντι στην Ιταλία. Ο Μόντι έφερε ένα νόμο στην Ιταλία και είπε ότι φορολογούνται τα ακίνητα των Ιταλών φορολογούμενων που είναι στο εξωτερικό. Διότι αυτή τη στιγμή αυτός που έχει ένα διάρρη εμπορικής αξίας 50.000 ευρώ και καλύπτει τη βασική του ανάγκη να έχει ένα σπίτι να μένει, πληρώνει έμφυα. Mm-hmm. Αυτός που έχει ένα ακίνητο 1,5 εκατομμύρια και 2 στο Λονδίνο και φορολογείται στην Ελλάδα, δεν πληρώνει φόρο περιουσίας στην Ελλάδα ούτε συμβολικά 1 ευρώ. Αυτό νομίζω ότι είναι μια υπερβολή που πρέπει να αλλάξει. Τελώς. Δεύτερον. Με τι αντικειμενική αξία θα φορολογήσετε κάποιον που έχει ένα σπίτι με στο Λονδίνο? Αξία, με όποια αξία το φορολογεί η φορολογική υπηρεσία της εκεί χώρας. Βρετανική. Βεβαίως. Και θα συμψηφιστεί. Δηλαδή αν εμείς έχουμε θεωρητικά έναν φόρο 0,5% και στο εξωτερικό ο φόρος είναι 0,3%, εδώ θα πληρώσει και διαφορά 0,2. Πάνω στην αξία που προσδιορίζει εκεί η φορολογική υπηρεσία. Απλό πράγμα και θα γίνει. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι των αγροτεμαχίων, άλλο πράγμα είναι το αγροτεμάχιο ένα έφορο μέρος της Κρήτης που έχει απόδοση, άλλο το χωράφι που δηλώνει ο άλλος στη Μύκονο ότι είναι χωράφι και δεν είναι χωράφι, είναι κάτι άλλο, και άλλο πράγμα το χωράφι στην Ορεινή Ήπειρο που το έχει ο άλλος για να μπορέσει να επιζήσει. Ναι. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα ξαναδούμε να δώσουμε κίνητρα στους πολίτες ώστε να πληρώσουν σε αυτές τις περιπτώσεις λιγότερα από τα άλλα. Τα ακίνητα στα... Εντάξει, στο Λονδίνο έχετε μία λίστα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Κάποιος που έχει ένα σπίτι στις Κάνες, ας πούμε. Στις Βρυξέλλες. Στις Βρυξέλλες. Πώς θα τα βρείτε αυτά, πώς βρίσκονται? Υπάρχουν πολλά ελεγκτικά εργαλεία πλέον. Υπάρχουν συμβάσεις με τις άλλες χώρες. Mm-hmm. Συμβάσεις ανταλλαγής πληροφοριών, βεβαίως. Και εδώ θα, πριν γίνει οτιδήποτε και πριν φτάσουμε στο περιουσιολόγιο, όπου θα καταγραφούν όλα αυτά. Υπάρχουν και πολλοί που έχουν σε offshore. Που δεν θα τα βρείτε αυτά εύκολα. Δεν θα τα βρούμε εύκολα, αλλά άλλο πράγμα είναι και η οικονομία. Τώρα, άλλο είναι να πεις ότι αυτό είναι δύσκολο, το αφήνω στην άκρη, δεν ασχολούμαι. Και άλλο πράγμα είναι να έχεις πολιτική βούληση και σχεδιασμό και να ξεκινήσεις βήμα-βήμα να χτίζεις ελεγκτικά. Θα πάρετε από τις ξένες χώρες, δηλαδή, συγγνώμη, λίστες. Δηλαδή που θα λένε ότι έχουμε 15 ακίνητα Ελλήνων. Θα σας πω. Πού είναι ο κύριος ο οικονομέας. Θα φέρουμε άμεσα το νομοσχέδιο για την εθελοντική αποκάλυψη των κεφαλαίων. Όπου θα πρέπει να δηλωθούν τα χρήματα που είναι στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και με δεν έχουν δηλωθεί. Αυτό, με κίνητρο. Θα έχουν πιστεύω και κίνητρα, αλλά πιο πολλές πληροφορίες θα κάνετε υπομονή, θα βγει το επόμενο χρονικό διάστημα. Εδώ στο μαγειρεύσει, τι κίνητρο θα έχει αυτός που θα αποκαλύψει? Ότι εγώ δεν έχω μπορεί... 50.000 ευρώ. Εάν πας και του πεις στο αλουνού ότι έλα να μου αποκαλύψει τα κεφάλαια που έχει στο εξωτερικό και θα πληρώσει το φόρο, τις προσαυξήσεις, τα πρόστιμα και θα σε τρέχουν και στα δικαστήρια, δεν θα έρθει κανένας. Ωραία. Τι σκέφτεστε? Ένα από τα σενάρια τα οποία έχει εκατατεθεί και νομίζω ότι είναι κοντά σε μια ρεαλιστική λύση, είναι να μην υπάρχουν ποινικές κυρώσεις στο κομμάτι της φοροδιαφυγής, άλλο αν αυτά τα χρήματα είναι αποτέλεσμα λαθρεμπορίου, όπλων ή ναρκωτικών. Αυτό είναι άλλη διαδικασία. Και δεύτερον, να φορολογηθεί με ό,τι ίσχυε την αντίστοιχη χρονιά, βεβαίως δίνοντάς του κάποιο κίνητρο σε σχέση διαγραφής φόρων, προσαυξήσεων και προστήμων για αυτό το πράγμα. Θα κάνουμε ένα συνδυασμό τέτοιο που είναι λειτουργικό. Φέρνουμε λοιπόν αμέσως αυτό το νομοσχέδιο για εθελοντική αποκάλυψη. Και φέρουμε μετά το νομοσχέδιο για το περιουσιολόγιο, όπου ζητάμε από όλους να μας τα δηλώσουν. Θα πρέπει να το σκεφτεί πολύ καλά αυτός ο οποίος έχει μια συμμετοχή σε μια εταιρεία στο εξωτερικό, αν θα το κρύψει. Διότι αν το κρύψει, μετά μπαίνει στο στόχαστρο και των φορολογικών υπηρεσιών του εξωτερικού. Και το 200 την πάτησε. Βεβαίως. Και κοιτάξτε, στην Ελλάδα, επειδή είμαστε. Απαιτεί συνεργασία χωρών, βεβαίως αυτό, έτσι. Μα έχουμε συνεργασία χωρών, έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών και. Θα σας το πω πολύ απλά. Με την Ελβετία. Έχουμε προβλήματα, αλλά προχωρούν αυτά τα πράγματα. Αλλά σε σχέση με τις ξένες χώρες, θα σκεφτεί ο άλλος ότι ναι, έχω συμμετοχή σε μια εταιρεία και πώς θα τη μεταβάσω κάποτε στο παιδί μου ή πώς θα κάνω οτιδήποτε άλλο και αν με πιάσουν κτλ. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα θα έχει αποτέλεσμα. Μάλιστα, δεν μου λέτε κάτι τώρα. Υπάρχουν δύο θέματα ακόμα τα οποία με τα ισοδύναμα για το 23% πώς πάτε στο ψάξιμο. Έχουμε βρει μια λίστα
από ισοδύναμα μέτρα τα οποία μπορούν να ξεπεράσουν και αυτό το όριο, δηλαδή μπορούν να πάνε και πάνω. Έχετε από... εντολή, ψάξτε, βρείτε, ας πούμε. Έτσι. Βέβαια, είχαμε εντολή και είχαμε. Για πόσα εκατομμύρια μιλάμε. Ναι. Ο στόχος είναι 240 εκατομμύρια το έτος από το ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Υπήρχαν προβλήματα με αυτή τη διάταξη. Αυτή η διάταξη, από ό,τι φαίνεται, καταργείται και αντικαθίσταται με άλλο. Με άλλη φορολογική διάταξη. Έχετε ήδη ένα κατάλογο με ισοδήματα. Έχουμε ήδη ένα κατάλογο με πολλά εισοδήματα. Είναι πείτε θέμα μας, πείτε μας δύο τρία. Πολιτική, όχι, δεν μπορώ να σας το πω. Όπως ας πούμε τα ειστήρια των αρχαιολογικών χώρων. Εγώ μπορώ να σας μιλήσω μόνο για θέματα φορολογίας. Για αυτά που αφορούν άλλα υπουργεία θα σας μιλήσουν άλλοι. Το είπε ο Υπουργός. Βεβαίως είναι το ΕΦΙΑ. Βεβαίως και είναι. Και ο ΕΦΙΑ εξωτερικού και άλλες φορολογικές πηγές που μέχρι στιγμής δεν έχουμε χρησιμοποιήσει είναι μέσα στην ατζέντα. Δεν είναι στην ατζέντα το να επιβαρύνουμε φορολογικά τα καύσιμα, να επιβαρύνουμε τα τσιγάρα κτλ. Για ποιο λόγο, γιατί έχουμε δει ότι όταν κάνεις τέτοια πράγματα, όχι απλά δεν έχεις ισοδύναμα, έχεις πτώση των εσόδων. Όταν αυξήθηκε η φορολογία στα τσιγάρα, είχαμε πτώση των εσόδων του δημοσίου για τα τσιγάρα. Ναι. Οπότε δεν έχει νόημα να κάνεις κάτι τέτοιο. Καλά, το ίδιο σημαίνει και στα φροντιστήρια όμως. Άμα βάζεις 23%, απλώς ενισχύει την φοροδιαφυγή. Κύριε Οικονομέα, δεν είμαστε ευτυχισμένοι για ό,τι γίνεται στο Υπουργείο Οικονομικών. Απλά έχουμε επιλέξει αντί να περιγράφουμε την πραγματικότητα, να την αντιμετωπίζουμε και να βρίσκουμε λύσεις. Τους γιατρούς τελικά θα τους πληρώνουμε με πιστωτικές κάρτες. Το θέμα των πιστωτικών καρτών είναι κάτι του πλαστικού χρήματος και ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι γενικά. Κάτι του Υπουργείου Οικονομικών. Το δεσμεύτηκε στη συμφωνία και το προχωράει. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο σχεδιασμό με κίνητρα και στον πολίτη και στην επιχείρηση. Θα είναι καθολική εφαρμογή. Θα υπάρχουν μέτρα και εθελοντικά και υποχρεωτικά. Δεν είναι δυνατόν να ξερεθεί κανένας. Κάναμε χθες συνάντηση με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και συμφωνήθηκε ότι και οι γιατροί, εξασφαλίζοντας τα προβλήματα που είχαν βάλει, γιατί υπάρχουν λύσεις και σε αυτά, θα ενταχθούν σε αυτό το σύστημα. Σιγά διότι δεν τους υπάρχει... πήραξαν τα προσωπικά δεδομένα τώρα. Δεν θέλω να πω σε αυτή την κουβέντα. Λύθηκαν αυτά τα ζητήματα. Θα μπουν και οι γιατροί. Στο σημείο μέχρι να λένε ότι δεν κάνουν το ηλεκτρονικό συνταγολόγιο για να μην αποκαλείται η ηλικία της γιατρίνας. Να είμαστε λίγο τώρα. Θα λυθούν όλα αυτά τα θέματα. Ο συμπληρωματικός φόρος για επιχειρήσεις, για μπλοκάκια, για όλα αυτά που αφορά την αύξηση της προκαταβολής, πότε θα το δούμε? Κοιτάξτε. Τώρα προσπαθούμε να σβήσουμε τις φωτιές που υπάρχουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα τελειώσαμε με την εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων. Πάμε να κάνουμε τον ΕΦΙΑ. Ναι. Πάμε να ετοιμάσουμε το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο κατατίθεται τις επόμενες μέρες στη Βουλή. Μάλλον το πολυνομοσχέδιο που θα έχει και φορολογικές διατάξεις μέσα. Θα είναι εύκολο για σας. Δεν είναι εύκολο με την έννοια ότι όταν έχει ένα άρθρο είναι πιο δύσκολο νομοτεχνικά. Σωστά. Διότι δεν είναι εύκολο νομοτεχνικά να το ετοιμάσεις. Ετοιμάζουμε αυτά τα πράγματα, τρέχουμε τα προαπαιτούμενα, γιατί έχουμε και άλλα προαπαιτούμενα που είναι αμέσως μετά. Το κομμάτι αυτό με τις αλλαγές γενικά στη φορολογία εισοδήματος το ανοίγουμε αμέσως μετά, τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, όπου θα δούμε το τι θα ισχύσει για τις φορολογικές δηλώσεις της επόμενης χρονιάς. Όχι, όχι, ρωτώ το εξής. Εγώ έχω, ας πούμε, έχω ένα μπλοκάκι, μια εταιρεία, μια ΕΕ, μια ατομική, και ήδη πληρώνω το φόρο μου κανονικά, είναι σε 5 δόσεις. Έχω πληρώσει τις 2, τις 3 και περιμένω άλλες 2. Με την αύξηση της προκαταβολής θα μου έρθει ένα παραπάνω πράγμα. Αυτό θα μου έρθει πάλι σε δόσεις χωριστά. Θα μου το επιβάλλετε στην τελευταία. Πώς θα γίνει? Θα βγει νέο εκαθαριστικό, όχι για όλους, για πολύ μικρό αριθμό από τα 6,1 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις που έχουμε. Περίπου οι 300-350.000 περιπτώσεις θα έχουν νέο εκαθαριστικό. Ναι. Για προκαταβολή. Για παραπάνω φορολογία στα εισοδήματα του 2014, ναι. Με βάση το νόμο το 4336 που ψήφισε 14-8. Αυτό θα έχουμε τώρα με αυτές τις διατάξεις. Δεν θα έχουμε για όλους τους φορολογούμενους. Όχι. Για τα εισοδήματα του 2016 θα οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις μέσα στο Νοέμβριο. Θα είναι έτοιμη η εφαρμογή πολύ νωρίτερα και αυτό που με δεσμεύουμε από τώρα, γιατί έχουν δίκιο οι λογιστές που φωνάζουν, οι λογιστές θα κάνουν διακοπές το 2016. Δεν θα τελειώσουν. Μια πενταετία που δεν έχουμε. Αντέχετε όμως, σας βλέπω ζωντανό. Οι λογιστές θα τελειώσουν τις φορολογικές δηλώσεις πολύ νωρίς. Οι φορολογικές δηλώσεις θα είναι έτοιμες πολύ πριν από τις 1-2 Φεβρουαρίου. Θα είναι έτοιμες και θα τελειώσουν στην ώρα του 2016. Θα κάνουμε δηλώσεις από το Φεβρουάριο, δηλαδή. Ο νόμος ορίζει το Φεβρουάριο. Αυτό ορίζει ο νόμος. Στην Ελλάδα είναι ανέκδοτο όμως. Στο 2016 ξεκινήσαμε με 110 μέρες καθυστέρηση. Και όταν είπα για τις διακοπές των λογιστών, δεν θα φτάσουμε πάλι μέχρι το Σεπτέμβριο και να είναι ο κακός υπουργός οικονομικών που δεν δίνει. Τα ξανάπαμε, αλλά είχαμε προβλήματα γιατί έπεσε 2 μέρες μυστηριωδώς στο τάξη. Ψάχνουμε να βρούμε ακόμα γιατί έπεσε. Αλλά αυτά θα τα αναλύσουμε. Γιατί έπεσε δολιοφθορά.
Δεν πάμε σε κάποια άλλη ερώτηση. Όχι, δεν λέμε για δεύτερη φορά. Δεν μπορεί να πετάτε μια κουβέντα. Δεν έχω μάθει ακόμα γιατί έπεσε δύο μέρες στο τάξη. Υποπτεύεστε δολιοφθορά, ξαναρωτάω. Υποπτεύομαι κάποιο πρόβλημα που δεν έχει εντοπιστεί ακόμα. Αυτό λέγεται και δολιοφθορά. Δεν είπα τη λέξη δολιοφθορά εγώ. Πετε μου κάτι, αν έχουμε συγκρατήσει καλά, από τον Νοέμβριο έχουμε μνημονιακή υποχρέωση. Πού είναι εκείνες οι εποχές που τα καταργούσαν τα μνημόνια και δεν είχαμε καμία υποχρέωση. Τέλος πάντων, για το περιουσιολόγιο. Τις έχετε υπενθυμίσει εκείνες τις εποχές? Πολύ. Καθόλου, αφού εδώ τις έχουμε. Μπροστά μας. Αφού μας δαντεύατε και μας λέγατε ότι δεν θα υπάρχει τίποτα, ούτε τρόικα ούτε μνημόνιο, γιατί να μην τις έχουμε υπενθυμίσει? Μπορούμε να την κάνουμε την κουβέντα αυτή, αν θέλετε. Αλλά ξέρετε, να την κάνουμε την κουβέντα. Ξέρετε, εγώ αυτό που με απορία βλέπω μερικές φορές είναι ότι δημοσιογραφικές γραφίδες και απόψεις οι οποίες υποστηρίζαν με φανατισμό π.χ. τον Ένφια. Τώρα κάνουν κριτική στην κυβέρνηση γιατί εφαρμόζει τον ένφια. Να αποφασίσουμε κάποια στιγμή. Ναι, να δούμε το τι κάνουμε. Δυστυχώς έχετε δίκιο και σε αυτό. Ναι, έχω δίκιο και σε αυτό, αλλά να δούμε. Σε αυτό έχετε δίκιο. Να δούμε το τι κάνουμε και πώς θα το προχωρήσουμε. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι και από την άλλη μεριά. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτοί που υποστηρίζαν τον ένφια τώρα δεν τον υποστηρίζουν και αυτοί που δεν τον υποστηρίζουν. Δεν τον υποστηρίζουν, τώρα τον εφαρμόζουν. Ναι, κύριε Καμπουράκη, αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι. Δεν είναι μια πολιτική μας επιλογή. Είναι μια πολιτική αναγκαιότητα να εφαρμόσουμε μέτρα. Όχι, να σας θυμίσω. Δηλαδή, εδώ κρίνεται το ποιος το ήθελε λίγο. Έπρεπε να φέρω βίντεο εδώ να σας θυμίσω ορισμένους που λέγανε δεν θα αφήσουμε να μας κλέψει τη δόξα ο Τάδε στις απολύσεις, στη λιτότητα και σε κάποια άλλα θέματα. Λέγαμε και τέτοια πράγματα. Έλεγα λοιπόν ότι αν έχω καταλάβει καλά, είναι μνημονιακή μας υποχρέωση το περιουσιολόγιο, το Νοέμβριο. Βεβαίως. Ο νόμος 43. Πώς θα λειτουργήσει αυτό? Θα πρέπει να έρθουμε να σας δηλώσουμε τι πράγματα, όλα κινητά. Να μην ανησυχεί ο πολίτης για τίποτα καταρχάς. Να σας πω, να μην υπάρχει μια λογική ανησυχίας και φόβου στον πολίτη. Όλα γίνονται οργανωμένα και γίνονται με στόχο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα χωρίς ταλαιπωρία του πολίτη. Την οποία θα συμπληρώσουμε. Θα βγει μια εφαρμογή. Τι πρέπει να δηλώσουμε? Θα βγει μια εφαρμογή στο τάξης, θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία τα οποία ήδη γνωρίζει το Υπουργείο Οικονομικών. Ακίνητα, σκάφη, αυτοκίνητα, όλα αυτά που ξέρει ότι έχουμε το Υπουργείο Οικονομικών, τραπεζικές καταθέσεις, αυτά που ξέρουμε ότι έχει, και θα υπάρχουν κενά πεδία, π.χ. καταθέσεις στο εξωτερικό, π.χ. συμμετοχή σε εταιρείες στο εξωτερικό ή και στην Ελλάδα, αν κάτι δεν εντάξει, έχει δηλωθεί. Ακίνητα, θα υπάρχουν ακίνητα εξωτερικού. Θα υπάρχουν όλα αυτά. Θα έχουμε δηλαδή ό,τι δεδομένα έχει το Υπουργείο Οικονομικών στη γνώση του. Μετοχές, επενδυτικά προϊόντα. Βεβαίως, και θα του λέμε ότι μπες και συμπλήρωσε ή τροποποίησε αυτά που είναι γραμμένα αυτό ήδη. Αυτό που ενδιαφέρει τον πολύ κόσμο. Αυτός που έχει επενδύσει στο εξωτερικό δεν μας πολύ νοιάζει, γιατί μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Θα έχει και 5 λογιστές και θα τα φτιάξουν. Ο κόσμος που έχει στο σπίτι του ένα πίνακα. Ή 5 χρυσαφικά. Δεν θα πάμε σε υπερβολές, κύριε Γκουράκη. Όχι, ρωτάω, θα πρέπει να τα καταθέσουμε και αυτά να τα δηλώσουμε. Να σας πω. Άλλο πράγμα είναι ο κόσμος που έχει στο σπίτι του 5 πίνακες αξίας από 700.000 ένα εκατομμύριο. Ναι, δεν μιλάμε για κάτι απλό αυτό. Ναι. Εντάξει. Διότι να σας θυμίσω ότι ο γείτονάς μου στην Νίκη, αυτός μου έχει πει ότι εγώ μένω σε ένα διάρρη που κάνει 50.000 εμπορική αξία με το πουλήσω και πληρώνω ένφια. Ενώ αυτός που έχει 5 πίνακες των 800.000 δεν πληρώνει φόρο περιουσίας ούτε ένα ευρώ, ούτε συμβολικά ένα ευρώ. Έχει ένα Van Gogh στο σπίτι του. Εάν όμως σου πει, μάλιστα. Να το σημειώσουμε αυτό, να το ξέρουμε. Θα του πάει ξημερώματα, θα του πει μέσα. Θα τον είχα πουλήσει, Υπουργέ, μην ανησυχήσει. Θα τον είχα πουλήσει αν είχα. Εάν όμως ο ίδιος πει ότι εμένα δεν κάνει 800.000, κάνει 3.000, άρα δεν το δηλώνω. Πώς θα το εξασφαλίσει? Κοιτάξτε, σε όλα αυτά τα. Μήπως φτάνουμε εκεί στις εφόδους σε όλα αυτά τα ερωτήματα? Όχι. Δεν θα κάνουμε τέτοια πράγματα, διότι έχουμε ασχοληθούμε με άλλα σοβαρά πράγματα. Σε όλα αυτά τα ζητήματα θα κάνουμε κάτι πολύ απλό. Θα αντιγράψουμε αυτό που κάνουν άλλες φορολογικές υπηρεσίες. Υπάρχουν για όλα αυτά εδώ διαδικασίες. Είναι καινούργια διαδικασία για την Ελλάδα, αλλά δεν θα ασχοληθούμε ούτε με τις 2 λίρες που έχει ο άλλος, τα κοσμήματα της γιαγιάς ή τον ένα πίνακα ζωγραφικά. Αν κάνει στην τράπεζα 5.000 ευρώ. Θα το βάλει. Αυτά που έχει στις τράπεζες θα το ξέρει ούτως ή άλλως το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι, υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα. Θα το γράψει μόνο το Υπουργείο. Υπάρχει ένα θέμα με τα χρήματα που έχει ο άλλος στο στρώμα, στον ντουλάπι, στο χρηματοκιβώτιο κτλ. Τα οποία, όπως βλέπετε, κάθε μέρα στις ειδήσεις κάνουν ευτυχισμένους όλους αυτούς τους διαρρήκτες που παίρνουν. Έτσι είναι. Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια επιλογή του πολίτη, εμείς σεβόμαστε. Υπάρχει ένα θέμα τεχνικό το πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Εξετάζουμε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν θα ασχοληθούμε με μικροποσά. Μας ενδιαφέρουν τα μεγάλα ποσά. Τι είναι η έννοια μικροποσό, ποια είναι μέσα στο κεφάλι σας? Εάν ο άλλος έχει 15-10.000 στο σπίτι του, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα ποσά. Αν έχει 500.000, όσοι έχουν, γιατί μερικές φορές μιλάμε για κάτι ποσά. Και έχει κρύψει και από τη γυναίκα του άλλα 10, γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Τα έχει καβατζώσει κάπου, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Αν τα έχει κρύψει από τη γυναίκα του, είναι αμάρτημα, γιατί το ζευγάρι πρέπει να έχει μια περιουσιακά στοιχεία. Να ρωτήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή, εάν κάποιος έβγαλε λεφτά
φτάσει στο εξωτερικό. Τον έχετε εσείς, έχει το στίγμα του κτλ. Νόμιμα λέμε τώρα. Βεβαίως. Έτσι. Άρα αυτός θα ελεγχθεί. Και αν είναι, τον ελέγχεται. Τον έχετε βάλει μπροστά και τα ελέγχεται. Εάν είναι εντάξει, οκ. Okay. Αυτός ο οποίος πήγε, σήκωσε από την τράπεζα λεφτά επειδή φοβήθηκε. Και τα βάλε στο στρώμα. Όταν τα γυρίσει πίσω, θα του ξαναχτυπήσει, χτυπάει σε εσάς να το ψάξετε. Θα σας πω, είναι δύο πράγματα. Γιατί είναι σοβαρό αυτό. Ο άλλος σου λέει, οπ. Αν είναι δύο, να με ψάξουν, άστα μέσα. Ένα είναι ότι όταν